Ο Αγκαθούλης. Τι κρίμα, αναστέναξε ο Αγκαθούλης, χωμένος στην πολυθρόνα του. Γιατί να μην μπορούν και οι σκατζόχυροι να γίνονται πιλότοι? Γιατί να μην μπορώ να πετάξω κι εγώ? Το κερί φώτιζε με ένα γλυκό φως τον Αγκαθούλη, που ήταν βυθισμένο στο διάβασμα, και η σιωπή έσπαζε μόνο από το τρίξιμο του χαρτιού καθώς γύριζε τα φύλλα του βιβλίου. Ο Αγκαθούλης ήταν ξετρελαμένος με τα αεροπλάνα και ήταν διαρκώς χαμένος μέσα σε έναν κόσμο από χειριστήρια, έλικες και τουρμπίνες. Η πιο μεγάλη του επιθυμία ήταν να πετάξει. Από μια σκοτεινή γωνιά της κάμαρας, ένα κουνούπι είπε μέσα του. «Υπτάμενος καντζόχυρος, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου?» Η ιδέα ήταν στα αλήθεια τόσο τρελή. Ο Αγκαθούλης ήταν τόσο αφοσιωμένος στο διάβασμα που δεν κατάλαβε πότε κιόλας ξημέρωσε. Άκουσε το πρωινό κελάιδημα του κότσιφα και έκλεισε με λύπη του το βιβλίο. Έτριψε τα μάτια του και βγήκε έξω να αναπνεύσει το δροσερό πρωινό αεράκι. Πήρε το αγαπημένο του μονοπάτι χαμένο στα όνειρά του και ούτε που δίνε σημασία στους ωραίους ολάνθιστους φράχτες, στο αγιόκλημα που μοσχοβολούσε και στις δροσοσταλίδες που έλαμπαν πάνω του. «Ας ήμουνα τουλάχιστον πουλί», είπε όταν πρόσεξε κάτι σπουργίτια που χοροπηδούσαν και φτερούγιζαν στους θάμνους. «Αν ήμουνα σπουργίτη θα μπορούσα να πετάξω έστω και λίγο. Από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό», πρόσθεσε αναστενάζοντας. «Τι είπες?» ακούστηκε μια γνωστή φωνή. Ήταν η κυρία Νηφίτσα που έκανε τον πρωινό της περίπατο. «Γιατί είσαι έτσι σκεφτικός, καλέ μου φίλε? Σου μίλησα και πριν από λίγο, μα ούτε που με πρόσεξες!» «Αχ, κυρία Νηφίτσα», είπε ο Αγκαθούλης με δάκρυα στα μάτια, «πρέπει να βρω έναν τρόπο να φτιάξω μόνος μου ένα αεροπλάνο. Αν δεν κάνω έτσι, ποτέ δεν θα μπορέσω να πετάξω». Η κερανιφίτσα τον πήρε στα σοβαρά. «Ένα αεροπλάνο δεν φτιάχνεται έτσι εύκολα», είπε. «Θα μπορούσες όμως να φτιάξεις ένα αερόστατο. Το μόνο που σου χρειάζεται είναι ένα καλάθι και ένα μπαλόνι και κάμποσο ζεστός αέρας. Δεν θα είναι και τόσο δύσκολο, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Θα το σχεδιάσουμε μαζί», είπε ο Αγκαθούλης ενθουσιασμένος. «Έχω ένα παλιό κοφίνι της μπουγάδας, όμως το μπαλόνι πώς θα το φτιάξουμε?» «Αυτό άστο σε μένα», είπε η κυρία Νηφίτσα με μυστηριώδες ύφος. Ύστερα από μισή ώρα κάποιος χτυπούσε την πόρτα του Αγκαθούλη και αυτός έτρεξε να ανοίξει. Στο κατώφλι στεκόταν η κυρία Νηφίτσα με το καλάθι της γεμάτο από μεταξωτά μεσοφόρια σε όλα τα χρώματα και τα σχέδια. «Με αυτά εδώ θα φτιάξουμε το μπαλόνι σου», είπε. «Πάντα το έλεγα πως τα μεσοφόρια της γιαγιάς μου κάπου θα μου χρησίμευαν. Βέβαια πρέπει να ομολογήσω πως ποτέ δεν είχα σκεφτεί να τα κάνω αερόστατο». Η κυρία Νηφίτσα άφησε τα μεσοφόρια στο σπίτι του Αγκαθούλη και έτρεξε να φέρει τη ραπτομηχανή της. Την έστησε πάνω στο τραπέζι και στρώθηκε στη δουλειά. Δούλεψε τρεις μέρες και όταν τέλειωσε μπορούσε να καυχηθεί πως είχε φτιάξει το πιο πολύχρωμο αερόστατο. Στο μεταξύ ο Αγκαθούλης πήγε και βρήκε το σιδερά που του έφτιαξε ένα μικρό τενεκεδένιο καμινέτο για να ζεσταίνει τον αέρα που θα γέμιζε τον μπαλόνι.
Ύστερα κατάφερε να δανειστεί μερικούς χάρτες και ψάχνοντας βρήκε κάπου και ένα παλιό τηλεσκόπιο. Δεν ήξερε βέβαια πόσο θα κρατούσε αυτή η περιπέτεια και γι' αυτό ετοίμασε με πολλή επιμέλεια τις βαλίτσες του. Έκανε μια μεγάλη προμήθεια από τρόφιμα, ζεστές κουβέρτες, σχοινιά, σπίρτα. Πήρε και ένα μεγάλο κουβάρι σπάγκο. Όταν όλες οι προμήθειες στηβάχτηκαν στο καλάθι, ο Αγκαθούλης πρόσθεσε και μερικές πολυτέλειες. Έψαξε στο κελάρι του και βρήκε κάμποσο ραδικό ζουμό, μια ντουζίνα αυγά και μερικά σκουλίκια ζελέ. Τέλος όλες οι ετοιμασίες συμπληρώθηκαν και ξημέρωσε η μεγάλη μέρα, λαμπρή και ασυνέφιαστη. Ο Αγκαθούλης έβαλε όλα τα πράγματα μέσα στο καλάθι του αερόστατου και η κυρία Νηφίτσα βγήκε να θαυμάσει το μεγάλο γεγονός. Σε λίγο κατέφθασε και ο σιδεράς με το καμινέτο. Δυσκολεύτηκε πολύ ο Αγκαθούλης μέχρι να καταφέρει να το τοποθετήσει ακριβώς κατά τον μπαλόνι. Ύστερα άναψε προσεκτικά το καμινέτο με ένα σπίρτο. «Γρήγορα ανέβα στο καλάθι, γιατί το αερόστατο θα φύγει χωρίς εσένα», φώναξε η κυρία Νηφίτσα. Πραγματικά, το αερόστατο είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Ο Αγκαθούλης, όσο μπορούσε πιο γρήγορα, πήδησε και κουλουριάστηκε μέσα στο καλάθι, καθώς το αερόστατο συνέχισε να ανεβαίνει μεγαλόπρεπα. «Ζήτω!» φώναξε μόλι της τη δύναμη η κυρία Νηφίτσα. «Καλό ταξίδι!» φώναξε ο σιδεράς, ανεμίζοντας την ποδιά του. «Ο Θεός μαζί σου!» Και οι φωνές τους όλο και αδυνάτιζαν, καθώς το αερόστατο ανέβαινε ψηλά στον ουρανό. «Καταπληκτικό!» ψιθύρισε ο Αγκαθούλης και γύρε πίσω στο καλάθι. Ανέβαινε, ανέβαινε όλο και πιο ψηλά. Σε λίγο βρισκόταν πέρα από τους λόφους, πάνω από τα βουνά και τέλος πάνω και από τα σύννεφα. Η γη από κάτω φαινόταν τώρα σαν μια μεγάλη στρογγυλή μπάλα. Ο Αγκαθούλης είχε μείνει τόσο εκστατικός με αυτά που έβλεπε που μόνο στο κακό δεν πήγαινε ο νους του. Να όμως που ξαφνικά ακούστηκε ένα απέσιο σκίσιμο και ένα φοβερό σφύριγμα από αέρα που ξεφεύγει. Το αερόστατο σταμάτησε να ανεβαίνει για μια στιγμή και ύστερα άρχισε να κατεβαίνει με ταχύτητα που γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Ο Αγκαθούλης κοίταξε κάτω πανικόβλητος. Δυστυχώς το μπαλόνι του αερόστατου κάπου είχε ξυλωθεί. «Α, Θεούλη μου, τι να κάνω τώρα!» φώναξε ο Αγκαθούλης όταν είδε πως από κάτω του βρισκόταν η απέραντη θάλασσα. «Δεν ξέρω, κολύμβι!» Μα καθώς έβλεπε τη θάλασσα να τον πλησιάζει, του ήρθε μια ιδέα. Ψάχνοντας τον πάτο του καλαθιού, βρήκε το κουβάρι με το σπάγκο. Ύστερα έβγαλε από την πλάτη του ένα αγκάθι, το έκανε βελόνα και άρχισε να ράβει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Λίγο πριν αγγίξει το νερό, το αερόστατο είχε διορθωθεί. Ο Αγκαθούλης ανάπνευσε με ανακούφιση, καθώς το αερόστατο άρχισε πάλι να περνεί ύψος. «Δόξα τω Θεώ!» είπε τρέμοντας ακόμα. Το αερόστατο ανέβαινε ψηλά και ακόμα πιο ψηλά, πάνω από τα σύννεφα και πέρα από αυτά, ώσπου βρέθηκε να αρμενίζει ήσυχα ήσυχα ανάμεσα στα άστρα και τους πλανήτες. Περνώντας κοντά από το φεγγάρι, ο Αγκαθούλης το παρατήρησε με το τηλεσκόπιο. Μετά, για κάμποσες ώρες, παρατηρούσε το γαλαξία. Μα κάποτε άρχισε να νιώθει κουρασμένος και αποφάσισε να βρει κάποιο μέρος για να προσγειωθεί. Συμβουλεύτηκε τους χάρτες του και βρήκε πως ο Άρης ήταν ένα πολύ καλό μέρος. Σε λίγο το αερόστατο έφτασε στον Άρη. Μα η προσγείωση δεν ήταν καθόλου εύκολο πράγμα.
πώς να κατέβει. Αν άφηνε όλο το ζεστό αέρα να φύγει, μπορεί να έμενε στον Άρη για πάντα. Άρα λοιπόν, σκέφτηκε ο Αγκαθούλης, αν με το ζεστό αέρα το αερόστατο ανεβαίνει, με το κρύο αέρα θα κατεβαίνει. Αν αφήσω τον αέρα να κρυώσει, το αερόστατο θα πάει προς τα κάτω. Ελπίζοντας πως θα τα καταφέρει, πήρε μια βαθιά αναπνοή και έσβησε τη φωτιά. Και πριν το καλοκαταλάβει, βρέθηκε να κατεβαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Προσγειώθηκε πολύ ανώμαλα. Πρώτα ακούστηκε ένας δυνατός χτύπος. Κι ύστερα όλα αναποδογύρισαν, καθώς το καλάθι σερνόταν στο έδαφος. Ο Αγκαθούλης είχε γαντζωθεί στο καλάθι, νομίζοντας πως έφτασε πια το τέλος του. Κάποτε το απέσιο ταρακούνημα σταμάτησε. Ο Αγκαθούλης τίναξε τα αγκάθια του και έριξε μια ματιά τριγύρω. Μα απογοητεύτηκε φρικτά. Δεν έβλεπε τίποτα άλλο παρά μια ατέλειωτη έκταση με σκόνη, βράχια και κρατήρες. Τι θλιβερό μέρος, αναστέναξε ο Αγκαθούλης, νοσταλγώντας την όμορφη φωλιά του. Ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο που ερχόταν μέσα από ένα κρατήρα. Ένα μακρύ μουσούδι πρόβαλε στην αρχή και ύστερα ένα ζευγάρι λαμπερά μάτια. Και αμέσως μετά μπροστά του βρισκόταν το πιο παράξενο ζώο που είχε ποτέ δει. «Μπα σε καλό μου», ψιθύρισε ο Αγκαθούλης, «είναι δυνατόν να είσαι κι εσύ σκατζόχυρος?» «Και εγώ την ίδια απορία έχω για σένα», απάντησε το ζώο θυμωμένα. Αμέσως όμως ένα πλατή χαμόγελο φάνηκε στο πρόσωπό του. «Εμένα με λένε Σκάτζι», είπε. «Χαίρομαι που σε βλέπω. Πρώτη φορά μας επισκέπτεται κάποιος. Έλα να γνωρίσεις την οικογένεια». «Περίμενε μια στιγμή», είπε ο Αγκαθούλης και ξανασκαρφάλωσε στο καλάθι. «Έχω εδώ κάτι θαυμάσιους μεζέδες. Νομίζω πως θα σου αρέσουν». Και έβγαλε τα αυγά, τα σκουλίκια ζελέ και το τελευταίο του σάντουιτς. Η οικογένεια του Σκάντζι άκουγε με μεγάλη ευχαρίστηση τον Αγκαθούλη να τους μιλάει για το ταξίδι του. Και εκείνος, περιγράφοντας όλες τις συναρπαστικές περιπέτειές του, πέρασε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Όταν τέλειωσε, για λίγο δεν μιλούσε κανείς. Ύστερα ο Σκάντζι είπε σοβαρά. «Εγώ πάντως δεν ανεβαίνω σε αερόστατο με τίποτα». Μα όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα τέλος. Κι ήρθε η ώρα που ο Αγκαθούλης έπρεπε πια να αφήσει τους καινούριους φίλους του. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω του για να τον ξεπροβοδίσουν. Του έφεραν ένα σωρό δώρα τυλιγμένα όμορφα σε πολύχρωμα σακούλια. Ο Σκάτζι του έδωσε μια σκαλισμένη χρωματιστή πέτρα που παρίστανε έναν αριανό σκατζόχυρο. Η γυναίκα του Σκάτζι του έφτιαξε ένα πολύ ωραίο γλυκό και τα παιδιά του έδωσαν μερικές από τις πιο ωραίες πέτρες της συλλογής τους. Την ώρα του αποχαιρετισμού ο Αγκαθούλης σκούπισε ένα δάκρυ, μα δεν ήταν και τόσο πολύ λυπημένος. Ήξερε πως θα ξαναρχόταν να τους δει, μια και αυτό που αγαπούσε πιο πολύ απ' όλα ήταν να πετάει.